ζητήσαμε συνάντηση. Ως γνωστόν, κλασικά υπουργοί, υφυπουργοί λείπουν. Μιλήσαμε με τον αρχηγό της αστυνομίας. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Ούτε είχαμε να συζητήσουμε και πολλά, και τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως θα τα λύσουμε στους δρόμους. Έτσι όπως έχουμε μάθει όλα τα χρόνια και έτσι όπως θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Και τι θέλουμε να πούμε. Κάνουμε ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους και παντού και προς την κυβέρνηση και προς όλους τους μηχανισμούς τους ότι δεν θα ανεχτούμε καμία αστυνομία να παίρνει το μέρος της Ισραηλινής πρεσβείας και να χτυπάει ανέτεια μια μεγάλη τεράστια μαζική διαδήλωση. Δεν θα ανεχτούμε το επόμενο διάστημα σε μια σειρά κινητοποιήσεις, σε απεργιακούς αγώνες να χτυπιούνται χωρίς κανένα λόγο. Θα δώσουμε δυναμικό παρόν και θα στηρίξουμε ακόμη πιο δυνατά, πιο δυναμικά μέσα στους χώρους δουλειάς, σε σχολεία, σε σχολές, σε φοιτητικές σχολές, στα εργοστάσια, στα γιατιά, παντού, να δώσουμε τον τόνο ότι είμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Θα συνεχίσουμε ότι δεν φοβόμαστε ό,τι μέτρα και να πάρουν, όποιος και αν τα πάρει, εμείς θα δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί αυτό ξέρουμε καλά να κάνουμε και γιατί πολύ απλά ο Παλαιστινιακός λαός έχει το δίκιο με το μέρος του, γιατί δικαιούνται να έχουν κράτος στα σύνορα του 67, όπως δικαιούνται και ο Ισραηλινός λαός, και θα είμαστε για πάντα στο πλευρό των Παλαιστινίων και όλων των λαών που μάχονται για την ελευθερία τους, για το δικαίωμα να έχουν το δικό τους κράτος, το δικό τους χώρο, το δικό τους μέρος, ανεξάρτητα από κάθε πολιτική. Δίνουμε λοιπόν και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, παντού το στίγμα μας, στο κίνημα μέσα, να δυναμώσει η αλληλεγγύη απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης και σε όσους σηκώνουν το κεφάλι και αγωνίζονται και παλεύουν και διεκδικούν.